Εκ μέρους, καλησπέρα σας, καλημέρα σας κατά την, εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, σας καλημερίζουμε στη σημερινή ημερίδα, η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΨΑΤ και πάντα σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονία. Φυσικά, συμμετοχή όπως κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις, στις τιμητικές που γίνονται σε μνήμη του αείμνηστου συναδέλφου Σταύρου Ρεπανά, ο οποίος αφιέρωσε σελίδες ατέλειωτες για το ρεπορτάζ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, διοργανώνεται σήμερα για πρώτη φορά αυτή η μερίδα. Η μερίδα γύρω από τις υποδομές, το ρόλο που έχουν παίξει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τους μικρούς φίλους μας, τους γονείς και όλους τους φιλάθλους που έχουν την θέληση, την ευγενή καλοσύνη να παραπρεθούν εδώ μαζί μας και να ενημερωθούν για τον ρόλο των υποδομών στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Θα είμαστε πολύ σύντομοι, δεν θα σας κουράσουμε γιατί και η ώρα έχει περάσει. Θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει αμέσως μετά και ο δεύτερος τελικός των προπαιδικών ομάδων ανάμεσα στον ΠΑΟΚ 2003 και την Ακαδημία Ντίνος Πούης. Για το λόγο αυτό, πολύ γρήγορα θα παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους ομιλητές. Πρώτος στα δεξιά μου, αριστερά όπως βλέπετε εσείς, ο πολύ γνώριμός σας, Διονύσης Ψωμιάδης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, εμπνευστής της διοργάνωσης των παιδικών πρωταθλημάτων στην Θεσσαλονίκη πριν από 32 ολόκληρα χρόνια. Δίπλα του, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος, διοικητικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ο Δημήτρης Κανελάκης, και αμέσως μετά δίπλα από τον Θωμάς Μεταξάς, επίκουρος καθηγητής των ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, προπονητής UEFA Pro. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Διονύση Ψωμιάδη. Σε όλα είμαι πρώην, εκτός από ένα. Πάντα και μέχρι να πεθάνω θα είμαι λάτρης του παιδικού πρωταθλήματος. Λάτρης των παιδιών. Ξεκινάω. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο μαύρος επαναστάτης της Αμερικής, είπε: «Έχω ένα όνειρο. Μια μέρα ο κόσμος να γίνει μια απέναντι λίμνη ειρήνης για τα παιδιά μας. Για να μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια αδελφότητα, μέσα σε μια όαση λευτεριάς και δικαιοσύνης, όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα τους, ούτε από την καταγωγή τους, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους και του μυαλού τους. Έχω ένα όνειρο όλα τα παιδιά του κόσμου να ενώσουν τα χέρια τους και να βαδίσουν σαν αδέρφια. Αυτή είναι η μοναδική ελπίδα της κοινωνίας μας. Και εγώ εδώ, σε αυτό που έγραψε και είπε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, θέλω να προσθέσω τα λόγια ενός ελληνικού τραγουδιού. Παράξενο σε αυτή την ηλικία που βλέπω, δεν χρειάζομαι γυαλιά. Η στίχη του ελληνικού τραγουδιού είναι η παρακάτω. Ο τίτλος είναι «Η μάνα μου η Τούρκα». Δύο μάνες, και επειδή υπάρχουν μητέρες εδώ, να ακούσουν ακριβώς και να καταλάβουν το νόημα. Δύο μάνες κλαίγανε, τα ίδια λέγανε τα μυρολόγια. Τούρκα και Ελληνίδα. Γιαγιούς που θρέψανε και αυτοί πιστέψανε σε κούφια λόγια. Και οι δυο λεβέντες, για δυο κουβέντες, είναι στο χώμα. Και η μάνα η Τούρκα και η μάνα η Γκρέκα τους κλαίνε ακόμα. Κουράν και εκτέλεση μάνας ο Γερόπλος. Και τώρα με δυο αυτοί. Τι είπε αυτό. Δεν άκουσα. Καλά, τώρα τα ξέρω.
κύριοι. Πρώτοι εμείς καθιερώσαμε τα παιδικά πρωταθλήματα. Και με συγκεκριμένες αποφάσεις κάθε χρόνο τα αναδαπνίζουμε έτσι ώστε να αποτελούν πρότυπο οργάνωση για όλες τις άλλες ενώσεις. Και να αποτελούν σε αριθμό συμμετοχής τη μεγαλύτερη διοργάνωση παιδικών πρωταθλημάτων σε όλη την Ευρώπη. Το επαναλαμβάνω, σε όλη την Ευρώπη. Το 1976 εγώ άνοιξα φροντιστήριο, όταν τέλειωσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, άνοιξα φροντιστήριο το 1966. Και από τότε μου είχε πει η ιδέα, αν και έπαιξα μπάλα μέχρι τα 44, μου πήκε η ιδέα να κάνω κάτι για τα παιδιά, για τα παιδικά πρωταθλήματα. Όταν άνοιξε το φροντιστήριο, συνεννοήθηκα με άλλους φροντιστηριάρχες, ξένων γλωσσών και μέρες εκπαίδευσης και κάναμε ένα τουρνουά στο γήπεδο του Θερμαϊκού στα Σφαγεία κάθε Σάββατο πρωί. Έτσι μου μπήκε η ιδέα. Αυτό το ξεκίνησα το 1976. Το 1984 η παρέα μας όλοι αναλάβαμε τα ενία της Ένωσης και υπογράψαμε μια χούφτα φίλη συμβόλαιο τιμής για αγώνα υπέρ της αναβάθμισης και της κάθαρσης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη δημιουργία ενός παιδικού πρωταθλήματος το 1984. Ξεκινήσαμε τότε το 1984 με 80 ομάδες, με 80 τμήματα και είχε μεγάλη πλάκα γιατί τα παιδιά φορούσαν διαφορετικά ρούχα, διαφορετικές κάλτσες, παπούτσια χωρίς τάπες. Γιατί τότε οι παράγοντες είχαν λεφτά μόνο για την πρώτη ομάδα. Δεν πληρώναν οι γονείς. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα βαθιά προς το καλύτερο και αντιλαμβάνεστε είναι και προς το καλύτερο του ποδοσφαίρου. Τώρα είναι τζιτζί, το οποιοδήποτε παιδί. Αυτή η παρέα συνεχίζει ακόμη την προσπάθεια για να τελειώσει η μακρά νύχτα εχμαλωσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κι όμως 40 χρόνια μετά το ποδόσφαιρό μας δεν ελευθερώθηκε. Είναι ακόμη δέσμιο των επιθυμιών του αθηναϊκού κατεστημένου και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Και βέβαια όμως η Ένωση μας συνεχίζει να είναι ένα νησί ελευθερίας και δικαιοσύνης μέσα σε ένα απέραντο ωκεανό κλαδιάς, αναγκάζοντας όλα τα παιδιά μας συγκινήθηκα λίγο επειδή θυμίζω. Να είναι σκλάβοι, σκλάβοι των κατεστημένων. Εμείς δεν θα απαναπαυθούμε γιατί συνεχίζουμε να είμαστε παρέα και θα συνεχίσουμε να υποσκάπτουμε τα θεμέλια της διαφθοράς και της απανθρωπιάς προς την νεολαία μας. Μέχρι τη φωτεινή μέρα της πτώσης του κατεστημένου. Μας ρωτούν και πότε θα ικανοποιηθείτε. Τους απαντάμε όταν θα σταματήσει η νεολαία μας να βυθίσει στο σκοτάδι. Όταν το ποδόσφαιρο επανέλθει στην περιφέρεια. Όταν, και λέω να επανέλθει στην περιφέρεια γιατί εμείς βγάζουμε μια ζωή ποδοσφαιριστές και η Αθήνα μια ζωή κάθε ομάδα. Έβγαζε ομάδα γιατί τώρα παίζουν μόνο ξένοι. Βλέπουμε ομάδες που πρωταγωνιστούν και έχουν 10 ξένοι. Και όταν ήμασταν εμείς, κάναμε το κουμάντο, εκείνα τα χρόνια 80 ποδοσφαιριστές της Ένωσης παίζανε άλφα εθνική. Όταν έρθει η πολυπόθητη αποκέντρωση σε όλα, όταν το ποδόσφαιρο θα παίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, βλέπουμε τι γίνεται με το τελικό κυπέλλο. Μέχρι τότε εμείς οφείλουμε να τολμήσουμε τη ρήξη με το κατεστημένο και το κάνουμε. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα των παραγόντων, δεν είναι μέρα των μεγάλων. Είναι μέρα της αναβάθμισης του ποδοσφαίρου με τους μικρούς. Οι μικροί που είναι η χρυσή ελπίδα μας. Οι μικροί που είναι η ολυμπιάδα ζωής και όχι της αρπακτής.
Όμως κάποιοι έχουν εισβάλει στο ποδόσφαιρό μας, θεωρώντας το εμφαλτήριο για κοινωνική και οικονομική τους εξέλιξη. Για μας το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι πρόκληση και περιπέτεια. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και φτάσαμε σε ζηλευτό σήμερα σημείο. Πήραμε το σπόρο. Και με την ολόκληρη συμπαράσταση και αγάπη όλων σας, αλλά και τις αντιθέσεις και αντιπαλότητες που είναι φυσικό να υπάρχουν, αναδείξαμε τα προβλήματα και αγωνιστήκαμε για την επίλυσή της. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, τα κατανοούν και αντιστέκονται για όφελό τους. Και δεν είμαστε μόνοι ως διοίκηση και ως παράγοντες. Έχουμε το προπονητικό κέντρο και σε εξέχουσα θέση το προπονητικό team που αποτελείται από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, οικογενειάρχες, διπλωματούχους και τυχιούχους και γνωρίζουν καλύτερα τον καθένα την ψυχολογία των παιδιών. Και αυτοί να στελεχώσουν, αυτή η στελέχωση φέρνει κάθε χρόνο τα καλύτερα αποτελέσματα, δυστυχώς το πιο γελίο πρωτάθλημα που υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό είναι το πρωτάθλημα των παιδών και το πρωτάθλημα των νέων. Δεν σκέφτηκαν καθόλου τα παιδιά, δεν σκέφτηκαν καθόλου τους παίκτες. Γιατί δεν γνωρίζουν. Γιατί δεν αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το κάνουν από Αγγαρία και έχουν δημιουργήσει το χειρότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Το πρωτάθλημα των παιδών και νέων. Κυρίες και κύριοι, έχουμε όνειρα με τα παιδιά μας και για τα παιδιά σας. Χρειαζόμαστε όμως αθλητικές εγκαταστάσεις. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε την Ίκρα. Δεν ξέρετε πόσες νύχτες περάσανε άνθρωποι της διοίκησης στα κρατητήρια και τις φυλακές για αυτά τα γήπεδα που βλέπετε εδώ. Και είναι πολύ εύκολο για τον καθένα να κάνει κριτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσει αυτό που δημιουργήσαμε εδώ. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλοι γνωρίζετε, είναι το μοναδικό αντίδοτο κατά της μάστιγας της εποχής μας που είναι τα ναρκωτικά. Δυστυχώς όμως οι ειδικοί και οι φορείς αδιαφορούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι χωρίς γήπεδο και χωρίς γήπεδο. Ένα μικρό παράδειγμα για εσάς που γνωρίζετε, που είστε από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε πολύ καλά το γήπεδο του Μέγα. Καταφέραμε ως διοίκηση να σώσουμε το γήπεδο του Μέγα Αλέξανδρου. Το καταφέραμε. Γιατί έπρεπε να το σώσουμε. Ήταν να γίνει σχολική στέγη. Με τη βοήθεια της νομαρχίας και της περιφέρειας, καταφέραμε και σώσαμε το γήπεδο. Αλλά υπάρχει ένας χώρος δίπλα ακριβώς, απέναντι ακριβώς, που έχει γίνει σκουπιδότοπος και πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δίπλα από το Ποσειδόνιο. Το μπορούσε κάλλιστα να γίνει γήπεδο. Το έχουμε πει στον κύριο Δήμαρχο, αλλά φωνεί μόνος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ήταν κάτι άλλο, θα το έκανα. Και αν ήταν καλύτερα να μην το πω. Να σας πω. Τα μοναστήρια είναι για να μονάσουν οι μοναχοί. Όχι σαν τον Παΐσιο να βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη. Μοναχοί είναι, δυστυχώς το λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Μοναχοί είναι στο Άγιο Όρος, που μένουν στις φυλιές. Όχι στα αριστοκρατικά που βλέπουν όλη τη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί τα κάνουμε πολύ εύκολα. Για τα παιδιά μας δεν κάνουν τίποτα. Πείτε μου ένα γήπεδο που έχει γίνει. Πείτε μου ένα γήπεδο που έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι τελειώνει. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι η δική μας γενιά φεύγει. Δεν έχει μέλλον πια. Ανατέλει όμως μια νέα γενιά, τα παιδιά σας, που εναποθέτει τις ελπίδες της σε εμάς, αφού προσμένει να ανταποκριθούμε στην κύρια υποχρέωσή μας, να τους προσφέρουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, που λείπουν βέβαια. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά θριαμβεύει η ηλικιότητα και το κατεστημένο. Αποδείχτηκαν και τα δύο ανίκητοι. Και το κατεστημένο χειρότερο από όλα. Οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται πια, δεν αντέχουν, δεν αντιδρούν. Ας ελπίσουμε σύντομα να τελειώσει η μεγάλη νύχτα εκμαλωσίας του ελληνικού ποδοσφαίρου
και θα κλείσω με τον Κωστή Παλαμά. Όχι με τον Κωστή Παλαμά, με τον Βάρναρ. Με τον Κωστή τον Βάρναρ. Και θα το χαρίσω αυτό στους προέδρους των ενώσεων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Όχι για σένα, Μαρκίνη. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί τι περιμένουν αυτοί οι πρόεδροι. Να τους καλέσει ο Μαρινάκης. Να πάνε να πάνε μαζί και να το λένε μετά στην πόλη, στο χωριό τους, στη γειτονιά τους. Εγώ έφαγα με τον Μαρινάκη. Και τι είναι αυτό. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Να τους πάνε ένα ταξιδάκι στη Σουηδία με την εθνική ομάδα. Και τους έχουν εξαγοράσει. Είναι άσχημη αυτή η λέξη, εξαγοράσει. Είναι η αλήθεια. Αν θέλετε να κρύψουμε την αλήθεια, την έχουμε κρύψει αυτή την αλήθεια εδώ και πολλά χρόνια. Και κλείνω με αυτό που έγραψε ο Κωστής Παλαμάς. Βάρναλης. Βάρναλης. Έτσι είπατε. Για πείτε το. Βάρναλης. Φρόνημα και τακτικά. Και αυτό αφορά σε όλους, ακόμη και στους δημοσιογράφους. Κύρια, στους πλέοντους, φρόνημα και τακτικά, πάω με εκείνον που νικά. Θα είναι μαζί μου οι νόμοι και η πληρωμένη γνώμη. Η πληρωμένη γνώμη είναι η κύρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλά σας μέρα. Πάντα οι πληρωμένες ξέρω είναι. Εγώ θα μιλήσω χωρίς πληρωμένη γνώμη. Χωρίς πληρωμένη γνώμη. Κύριε, δεν έχετε κανένα.